Με χαρά, η επόμενη διάθεση θα γίνει από τον κύριο Ιωάννη Σελήνη. Ο κύριος Ιωάννης Σελήνης είναι εκτελεστικός γραμματέας στην Υπέρης. Είναι ειδικός γραμματέας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγχτών Ελλάδος, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, CPLO, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και φορείς γαλλικής κυβέρνησης. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου και του κρατικού μηχανισμού. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε την ομιλία του με θέμα Εσωτερικός Έλεγχος της Εργαλείου Διοίκησης του Οργανισμού. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα εδώ. Και στο λίγο χρόνο που απομένει για δύο κύριος Κασαδέτης, είναι πολλά και σημαντικά, αλλά οφείλω να πω ότι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος, έδειξε ακριβώς την καρδιά του προβλήματος. Γιατί ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα, με ποια οπτική βλέπουμε τους ελέγχους, πώς πάνε, έχουμε το βλέμμα στη λύση ή στο πρόβλημα. Αν στρέψουμε το βλέμμα στη λύση, θα κάνουμε πολλά αυτά πολύ διαφορετικά. Αν στρέψουμε το βλέμμα στο πρόβλημα, και πάμε να βρούμε κάτι, εκεί τα πράγματα είναι πάλι διαφορετικά. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε, κύριε Δήμαρχε, και μου είπατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης να εκφράσουμε την καλοποίησή μου που ένα τέλεχος της περιφέρειάς μας, της περιφέρειας Αττικής, ο κ. Κύπρος, είναι ο Γενικός Γραμματέας, που συντονίζει σήμερα το πάλι εδώ με τον κύριο Δήμαρχο, είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σημαντική στιγμή δεδομένου ότι 12 χρόνια μετά από την πρώτη προσπάθεια ο Εσωτερικός Έλεγχος επανατοποθετείται, μια προσπάθεια αποτυχημένη, επιτρέψτε μου να πω, δεν έρχεται τίποτα. Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που στο δημόσιο διάλογο προκρίνουν τους κατασταλτικούς ελέγχους, δίνουν έμφαση στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, θεωρούν την πρόληψη γραφειοκρατική κυρίως διαδικασία. Να θυμίσω όμως τα αποτελέσματα της δημιουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΚΕΔΕ, καθώς και το συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, που έγινε σχετική έρευνα, όπου προκρίθηκε η διατήρηση του προληπτικού ελέγχου και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και να πω ότι θα έχετε διαβάσει όλοι, απαντώντας και στη συνάδελφο εδώ, ότι ο διάλογος έχει ανοίξει, πιθανότατα ο προληπτικός να επανέλθει με μια διαφορετική όμως μορφή σε διαδικασίες μόνο που χαρακτηρίζονται διαδικασίες υψηλού κινδύνου και όχι με τη μορφή που περιγράψατε πριν, ότι πληρώνουμε πρώτα τη δαπάνη και τρέχει ο προμηθευτής στο δικαστήριο να πληρωθεί που πληρώνεται με τον δικαιολόγητο πληθυσμό στο 100% αλλά την ώρα ανάληψης της υποχρέωσης. Εκείνη την ώρα θα γίνεται ο έλεγχος για να ξέρουμε στην αυτοδιοίκηση πώς προχωρά. Και νομίζω ότι είμαστε και ένα άλλο σημείο που ήθελα να πω και είχαμε την ευκαιρία πριν μερικές μέρες σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με την καλλιτική κυβέρνηση που είχαμε τον τότε αντιπρόεδρο και σημερινό πρόεδρο του Ελεγχτικού Συνεδρίου, όπως ξέρετε από χθες, τον κύριο Γιάννη Σερμάη, μαζί μας, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο του Έλεγχου Καθήκοντα του Προέδρου του Ελεγχτικού Συνεδρίου και πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα θα προχωρήσουν. Οφείλουμε όμως να πούμε και αναλύθηκε αυτό εκεί. Και δεν θα το κρύψουμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κωνσταντέλο, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, είχε στοχοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και είχε στοχοποιηθεί γιατί οι δυσλειτουργίες και οι παρενέργειες, οι παθογένειες, μάλλον δεν εντοπίζονται μόνο στην αυτοδιοίκηση, αλλά σε όλο το φάσμα του κρατικού μηχανισμού. Και ο κ. Κασαβέτης το έχει πει κατά επανάληψη ότι δεν υπάρχουν οάσεις. Γιατί όμως η αυτοδιοίκηση εμφανίζεται πρώτη στα νούμερα? Γιατί έχει μεγάλο αριθμό αρμοδιοτήτων, πολυεπίπεδες σημαντικές αρμοδιότητες και αναμενόμενο είναι να έχει μεγάλο αριθμό ελέγχων. Άρα λοιπόν σε απόλυτα νούμερα είναι πρώτη. Αν κάνουμε όμως ποιοτική ανάλυση, θα δείτε κάποια εκδοχεία να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Αλλά αυτό δεν έχει φανεί μέχρι σήμερα και πρέπει να το δείξουμε κάποια στιγμή. Και ένα άλλο πράγμα που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση είναι ότι όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε τη μία περίπτωση που έχει το πρόβλημα, μπαίνουμε στην παγίδα να νομοθετήσουμε για αυτή τη διαπερίπτωση. Και κολλάμε όλη τη διαδικασία, όλη τη διοίκηση, όλη την αυτοδιοίκηση για να αποφύγουμε τη μία και μοναδική περίπτωση που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε το κίνδυνο με κάθε κόστος. Κάνουμε μια αξιολόγηση κινδύνου. Εμείς τώρα ζητήσαμε από τους δημάρχους να μας πούνε
ποια ρεύματα να καθαρίσουμε με κάποια προτεραιοποίηση. Κάποιοι δήμαρχοι είπαν όλα τα ρεύματα του Δήμου. Λέει να είμαι καλυμμένος. Κάποιοι άλλοι πήγαν και είπαν αυτό γιατί τα προηγούμενα 5 χρόνια μίλησε 10 φορές, αυτό γιατί περνάει από κατοικημένη περιοχή, το άλλο όχι, δεν έχω πρόβλημα. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Γιατί είναι το λεπτό. Περνάμε κάτω από ένα πεζοδρόμιο, υπάρχει κίνδυνο, υπάρχει φτάνω ταινία στο εκατομμύριο, στα πολλά εκατομμύρια, να πέσει η κλάστρα και να μας σκοτώσει. Όμως συνεχίζουμε να περνάμε επειδή η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Άρα θα πρέπει να μάθουμε και στο δημόσιο να παίρνουμε πάνω μας κάποια πράγματα και την ευθύνη που μας αντιστοιχεί. Και να πω ένα παράδειγμα άλλο, ότι όταν όλοι διαπράττουν την ίδια παράβαση, μήπως θέλει κάτι άλλο και δεν θέλει αυτοδιοίκηση. Όταν ας πούμε, μήπως είναι ανυπαρκές στο θεσμικό πλαίσιο. Να πω ένα παράδειγμα με τις άδειες μουσικής που ήσχαν στα κατεστήματα για το πρώτο φέρνος μέχρι πριν λίγο του λίγο καιρό. Έμπαινε πάντα ο όρος, η κρίση να γίνεται με κλειστές πόρτες και παράθυρα, την ίδια στιγμή που τα καταστήματα αυτά ασκούσαν τη δραστηριότητά τους σε υπαίθριο χώρο. Άρα λοιπόν εδώ ότι έχουμε μια καθαρά υποκριτική συμπεριφορά, γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος δεν θα τηρηθεί, το κάθε κατάστημα θα παράγει 15 κατά μέσο όρο υποθέσεις στον χρόνο, θα επιβαρύνουμε το δικαστικό σύστημα και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε θέμα ατομαδιά. Μη φάω όλο τον χρόνο, είχα μια παρουσίαση για το εσωτερικό έλεγχο να κάνω, παρακινήθηκα όμως από το περιβάλλον το αυτοδιοικητικό, η παρουσίαση αυτή θα είναι στη διάθεσή σας, αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και τις νέες δομές που προσπαθούμε να εγκαταλείψουμε στη δημόσια διοίκηση και κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση και στόχος είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και περιφέρειες όταν το δείτε το πούμε που παρέχουν τα εγχέδια για μια αποτελεσματική λειτουργία όπως η τράπεζα επιβραβεύει το δανειολήθιο των καλό το εισαγωγικό, το συνεπή μάλλον θα πρέπει κάποιοι φορείς της αυτοδιοίκησης να περάσουν σε μια άλλη ταχύτητα χωρίς να αφαιρούμε από κανένα δήμο, από καμία περιφέρεια τα όποια προγράμματα είναι αυτόν νόμο. Όμως θα πρέπει να δοθούν ιδιαίτερες δυνατότητες, είτε αφορά το προσωπικό, είτε χρηματοδότηση, είτε άλλες λειτουργικές διαδικασίες, εφόσον η αξιολόγηση φτάνει από έναν βαθμό και πάνω. Κλείνοντας να πω απλά ότι του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, όταν θα είμαστε όλοι εδώ ξανά για να δούμε τι από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα έχουν προχωρήσει, τι έχουν μείνει πίσω, τι έχουν μείνει πίσω, να διαπιστώσουμε όλοι μαζί ότι αυτά που έγιναν, αυτά που πετύχαμε, είναι περισσότερα από αυτά που εκκρεμούν, από αυτά που θα πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σελίμη. Νομίζω ότι και το περιεχόμενο της τοποθέτησής του, αλλά κυρίως το ύφος του και η διάθεσή του είναι χαρακτηριστική της κατεύθυνσης που πρέπει να πάρουμε οι έλεγχοι από εδώ πέρα, για να μπορέσουμε τα δύο μέρη, οι ελεγχτές και οι ελεγχόμενοι, να είμαστε με ίδια ακριβώς όρθιοι. Δηλαδή να είμαστε συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, όχι αντίζηλοι, όχι σε ένα διαχείριση μόνιμο πράγματι. Το ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος θα είναι ο ηγημένος. Πρέπει να είμαστε όλοι νικητές μέσα από την υπόδειξη αυτών οι οποίοι δεν ακούν καλά. Πολύ σωστό κύριε Καμπέλη. Σαφιακό, το θέλω να πω ότι είμαστε στην ίδια όχθη πράγματι όπως το λέτε και με ικανοποίηση άκουσα και το κύριο Χρυσάκη που μίλησε για κάποιο φόρουμ, κάποια κοινότητα όλων των αυτοκινητικών και των ελεκτών, έτσι ώστε μια διαδικασία που κάποιος την εφαρμόζει αποτελεσματικά, ο Δήμος Κούλας Βάρης, μπορεί να εφαρμόσει κάτι καλά. Ο Θεσσαλονίκη, ήξερα ο κύριος Μουτάρης, θα τους έφτασε στα καταστήματα. Ο κύριος Καμίνη σε κάτι άλλο. Ένα αποθετήριο διαδικασιών, έτσι ώστε όλοι να ξέρουν τι εφαρμόζουμε και πώς πρέπει να το εφαρμόσουμε. Δεν αργανίζουμε την περίπτωση, κοινούς κανόνες, γνωστούς εκ των προτέρων σε όλους εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ, συγγνώμη, κύριε Καμίνη. Η επόμενη διάλεξη θα γίνει από τον κύριο Καραμάνη. Ο κύριος Βασίλειος Καραμάνης είναι μαθηματικός με ειδίκευση στη διακυβέρνηση, ενώ σήμερα υπηρετεί ως επίτροπος στην υπηρεσία επιτρόπου του Δήμου Καλαμαριάς. Ο κύριος Καραμάνης μας μιλήσει για το νέο στοχευμένο πλαίσιο για τους κλιματοτροφικούς ελέγχους, ο τελεκτικός συνέδριος του ΣΟΤΑΜ. Κύριε Καραμάνη.